που είχε εδώ 50 χρόνια βραχάτη, 90 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία να τραγουδήσετε μαζί με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη? Να πω την αλήθεια, είναι καταπληκτική εμπειρία. Και την ώρα που ερμήνευα το τραγούδι, ένιωσα ένα δέος, ένα μεγάλο δέος. Και το είχα και όνειρο από μικρό παιδί, να πω την αλήθεια. Να πω ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν μεγάλη μου τιμή αυτή το βράδυ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους βοήθησαν και συνεταίρεσαν για να μου κάνουν αυτή την τιμή. Εσείς πώς παραβρεθήκατε στη συναυλία? Έχετε ξανατραγουδήσει με την ορχήστρα? Ήταν πρώτη φορά με την Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Κλασικά, στο επάγγελμα είμαι ηθοποιός. Έχω τελειώσει το θέατρο Τέξ Καρλουμπούμ. Και επειδή πρόκειται να συνεργαστώ του χρόνου με τη Μαργαρίτα Θοδωράκη για μια εκδήλωση, μια θεατρική και σε πρόζα και σε μουσική παράσταση με τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, έγινε αυτή η επαφή και με κάλεσε να ερμηνεύσω ένα τραγούδι στη χθεσινή εκδήλωση. Αυτό που είδαμε πάνω στη σκηνή, όπως ήταν σαν να είσαστε ένα έτοιμο τραγουδιστή, α πούμε. Δεν είχατε άγχος έτσι? Άγχος είχα. Άγχος είχα, να πω την αλήθεια, στην αρχή. Αλλά τραγουδάω επαγγελματικά 5 χρόνια εδώ στην περιοχή, στην Κορινθία γενικότερα και με το θέατρο Τέμιση παλιότερα σε κάποιες συναυλίες που είχαμε κάνει. Αλλά με το μικρόφωνο έχω εξοικειωθεί, ας πούμε, τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί ερμηνεύσατε ένα τραγούδι. Θα συνδέει κάτι με αυτό το τραγούδι? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι είναι σταθμός στη ζωή μου. Πολλοί φίλοι μου, πολλοί καινούργοι άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες και στην Αθήνα με γνωρίζουν από αυτό το τραγούδι. Είχα, θυμάμαι, το 2005 βγει τρίτος στους περιφερειακούς μαθητικούς αγώνες. Είχαν γίνει στο Άργο με αυτό το τραγούδι. Έδωσα την επόμενη χρονιά στο θέατρο τέννις στις αγωγικές εξετάσεις και είχα πει αυτό το τραγούδι. Γενικότερα είναι σταθμό στη ζωή μου. Έρχεται, ξαναέρχεται, το λέμε σε παρές, σε μαγαζιά. Μου λέει πολλά αυτό το τραγούδι, νιώθω πάρα πολλά γι' αυτό. Ασχολείστε με κάτι άλλο τώρα, κάνετε κάτι άλλο σαν ηθοποιός, σαν τραγουδιστής? Σαν τραγουδιστής έχουμε live διάφορα εδώ στην Κορινθία. Έχουμε ένα συγκρότημα που λέγεται Διαπασόν. Αποτελούμαστε από Μπουζούκι, ο οποίος ο Κώστας Μητροπανόπουλος, κιθάρα ο Κώστας Βαραγιάς. Drums είναι και ο αδερφός μου, μάλιστα, ο Γιάννης Σταύρου. Και έχουμε και μία κοπέλα το τελευταίο καιρό, την Γιολάντα Τσιγκλάρα, που μας βοηθάει. Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι. Τώρα τα θεατρικά, στις 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου, στις αποθήκες Ασό στο Κιάτρο, 9 η ώρα, θα έχουμε μία θεατρική παράσταση Λανόνα, από την Ευτυχία Λιβανίου, τη σκηνοθέτη. Και η παραγωγή είναι του Σαν Παραμύθι, ο πολιτιστικός σύλλογος του Σαν Παραμύθι Κιάτρο. Και επίσης την Τετάρτη, στις 29 Ιουλίου, ώρα 9 πάλι, στις αποθήκες εδώ, έχουμε τον Ερωτόκουπο, τον οποίο το συνθετώ εγώ, με θεατρικό παιχνίδι, θεατρικό εργαστήριο που έχω φτιάξει στο ίδιο σύλλογο, το Σαν Παραμύθι, και παίζουν παιδάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.